στην στις, στην Αμερική. Πάμε στην Αμερική. Εκεί μετά το. Έχει φέρει τόσα πολλά υπήθες. μέχρι και οι απόπειρε δολοφονία. Αργυρό Κράια. Καλώ την. Χαίρετε. Ήταν το Σαββατοκύριακο που άλλαξε την Αμερικανική πολιτική σκηνή, ναι. την Αμερικανική πολιτική ιστορία. Δεν Πιθανό. ξέρω. Πιθανό. Ήταν μία από τις πολλές απόπειρες δολοφονίας που έχει ζήσει ο Αμερικανικός λαός. Είδα προηγουμένως το σχεδιάγραμμα που κάνατε... Με τους νεκρούς και τους ζωντανού. Ακριβώς. <laughs> να υπενθυμίσουμε εδώ όποιος το παρατηρήσει ότι ήταν όλοι οι Ρεπουμπλικανοί. Ναι, ναι, ναι. Που ξέρω, εκτός από τον ε, JFK, εκτός Αλήθεια από τον John Fitzgerald Kennedy. Μόνο αυτός ήταν δημοκρατικός. Όλοι Αλλά Από τον Αβραάμ Λίλκον, όλα. Ο Ρούσβελτ, όλοι που είχατε αναφέρει. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ε, λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ξεκινά μετά από ένα φοβερό και τρομερό Σαββατοκύριακο. Ξεκινά στο Milwaukee τον. Ε... Και αυτό είναι ένα το ακόμα ζήτημα τώρα από θέμα ασφάλειας ασφάλεια. Τώρα ένα, Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο λέω. Ένα συνέδριο με μαζεμένου όλου. 50.000 και δύο 400 ναι. εκλέκτορε που είναι να τον. Και αλλάζουν λίγο και τι ομιλίε του τώρα οι. οι αλλάζουν όλοι. ε, ε Πάει να παρουσιαστεί ενωτικό. Άλλη λέει, ήταν η ομιλία μου πριν δύο μέρε. Και τώρα προσπαθεί να παρουσιαστεί ενωτικό. Είναι ευκαιρία να ενώσουμε τη χώρα. λέει ε, Είμαστε εν αναμονή. Σήμερα θα μιλήσει. Mm -hmm. Την Πέμπτη θα τον χρήσουν πρόεδρο. Την ε, Τετάρτη θα οριστεί αντιπρόεδρο. Τέλο πάντων, ε, υπάρχουν κενά ασφαλεία. Ε, είδαμε όλοι το βίντεο, όλοι παρακολουθήσαμε το βίντεο στου δέκτε μα ε, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ναι. τη ε, χθε ε, συγκεκριμένα Κυριακή. Υπάρχουν τόσα κενά ασφαλεία που κάποιο και Πραγματικά... να, μην είναι, να μην είναι υπέρ των θεωριών τη νομοσία. Αρχίζει και σκέφτεται πώ γίνεται όταν μιλάει ο Τραμπ. Να μην υπάρχει κανένα έλεγχο. Ναι, υπήρχε, υπήρχε, θεωρητικά υπήρχε. Εντάξει. Είπαν ότι ήταν εκτό περιμέτρου ασφαλείας ναι. όλο αυτό. Αλλά όταν υπάρχουν δύο λεπτά και τρία λεπτά πριν και έχουν εντοπίσει, υπάρχουν και βίντεο που έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι, οι θεατέ, που ή ο παδί του, υποστηριχτέ, που ήταν στο κάτω και τον παρακολουθούσαν και ακού, ακούγανε. Και βλέπανε και λέγανε να, λέγαν στι υπηρεσίε ασφαλεία, παιδιά, υπάρχει στην ταράτσα κάποιο. Ναι. Υπάρχει στην ταράτσα, να, κάποιο πηγαίνεται. Και δεν του δίνουν σημασία. Ε, αρχίζει, είναι εύλογε οι απορίε και αρχίζει να αναρωτιέται πλέον και ο, ο καθένα μα τι ακριβώ συμβαίνει. Και ο αστυνομικό που πήγε και. Ακριβώ. Να πήγε. πούμε εδώ ότι η Επιτροπή Εποπτεία τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει καλέσει ήδη την επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών στι 22 Ιουλίου να καταθέσει. Αρχίζουν δηλαδή ναι, 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 οι έρευνε. Ε, να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN ε, βρέθηκαν κάλικε και βρέθηκαν ε, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά όπλα. Mm. Αυτό μένει τώρα τι έρευνε και θα να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Τώρα, στο κίνητρο του δράστη, το FBI το εξετάζει. Το, ε, το, το FBI λέει ότι το αντιμετωπίζει πλέον ω πιθανή πράξη εγχώρια τρομοκρατία όλο αυτό το περιστατικό, όλη την απόπειρα, όλη απόπειρα δολοφονίας. Ε, Ψάχνουν το κινητό του δράστη. Έχουν, έχουν βρεθεί εκρηκτικά τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι του. Και γι' αυτό άρχισαν να λένε ότι το εξετάζουν και ω πιθανό περιστατικό τρομοκρατία. τρομοκρατίας. Ε, αυτός, να πούμε τι είναι ο νεάρο τώρα αυτός, ένας 20χρονο νεαρός, οι συμμαθητές του λέγανε ότι είχε υφίστατο καθημερινά μπούλινγκ mm -hmm. και ότι ήταν λίγο περιθωριακό στοιχείο, αυτά από τους συμμαθητές του. Ε, το, το βλέπουμε πάνω στην ταράτσα, ναι. Το όπλο ήταν του πατέρα του, το πήρε από το Έχει ξεκινήσει το τώρα και γράφεται και λέγεται... Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένα, γράφεται και λέγεται. Η αλήθεια είναι πολλές, ότι σε μια έτσι κι αλλιώ ιδιαίτερη προεκλογική περίοδο για τι ΗΠΑ, νομίζω ότι γίνεται όσο πιο περίπλοκο μπορεί να γίνει το πράγμα, και αλλάζει και η ρητορική. και Αλλάζει, και αλλάζει εντελώς. Εντελώς. η πολιτική, εντελώς. αλλάζουν εντελώς. οι διαφημίσει. Οι δημοκρατικοί πήραν πίσω ε, ναι. ναι. διαφημίσει 50 εκατομμυρίων δολαρίων και αρχίζουν να σκέφτονται <Συλίου> πώ ακριβώ θα το αντιμετωπίσουν. Και παίρνουν πίσω γιατί πολλοί Ρεπουμπλκάνοι ήδη έχουν αρχίσει να κατηγορούν την κυβέρνηση, και τον Biden προσωπικά, ότι χρησιμοποίησε ακραία ρητορική και δημιούργησε ένα κλίμα που κάλλιστα θα μπορούσε να οπλίσει και όπως είδαμε, και θεωρούν ότι οπλίσε και το χέρι αυτού. Ναι. Θα Ora, δούμε. Το ζήτημα ε. είναι πώ τόσο εύκολα ένα παιδί ε, μπορεί να κάνει αυτό που. Να ένα όπλο ταισια... και σε μια ομιλία που υποτίθεται. Σε μια χώρα που η οπλοκατοχή ε. είναι και ο Τράμπιν ήταν ναι. έθριμο υποστηρικτή. Μην το ξεχνάμε. Όλα Α, όλα καλό και παραμένει. Και θα παραμείνει. Ναι. Θα, 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 προτείνει, θα προτείνει να έχουν ακόμα περισσότερα όπλα. Πάντω και ο Μπάιντεν έχει ρίξει αρκετά του τόνου. Του ρίξαν οι πάντε προφανώ. Και από το γραφείο έχει βγει τρίτη φορά και είπε ότι ήρθε η ώρα να ρίξουμε του τόνου. Τέλο πάντων θα δούμε. Ωραία. Αργύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική εισαγωγή για να υποδεχτούμε.